Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είμαι η Κωνσταντίνα Παπατσάκονα και παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Ως θετικά κρίνει η κυβέρνηση τα αποτελέσματα από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στο Βερολίνο, κατά τη διάρκεια της οποίας συναντήθηκε με κορυφαίους αξιωματούχους όπως η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ και ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Βολφγκανγκ Σόιμπλε. Δύο είναι οι ενδείξεις που για την κυβέρνηση μαρτυρούν το θετικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί στην Ευρώπη ως προς τη στάση της απέναντι στη χώρα μας. Πρώτον, από τις επαφές Σαμαρά φαίνεται πως ανοίγει ο δρόμος και δημιουργείται ένας οδικός χάρτης για τη μείωση του ελληνικού χρέους. Εκτιμάται ότι οι σχετικές συζητήσεις θα ξεκινήσουν τον Απρίλιο του 2014 και θα ολοκληρωθούν εντός του ιδίου έτους. Και δεύτερον, οι Γερμανοί βιάζονται να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις ελληνικής πλευράς, ελληνικής κυβέρνησης, Τρόικας και να διευθετηθούν όλες οι εκκρεμότητες πριν η χώρα μας αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ύφη φαίνεται πως πληρώνουν για άλλη μία φορά οι ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς από την έναρξη της κρίσης οι φόροι που έχουν κληθεί να αποδώσουν στο κράτος γίνονται όλο και πιο δυσβάσταχτοι. Στοιχεία που καταδεικνύουν ότι οι φόροι στην ακίνητη περιουσία έχουν υπεροκταπλασιαστεί, παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Μιλώντας σε εκδήλωση της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Πάτρας, ο πρόεδρος της Πομιδά, Στράτος Παραδιάς, ανέφερε πως οι φόροι στην ακίνητη περιουσία από 526 εκατομμύρια ευρώ το 2009 προβλέπεται να διαμορφωθούν φέτος σε 2,78 δισεκατομμύρια ευρώ και θα αυξηθούν περαιτέρω το 2014 σε επίπεδα άνω των 3,9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής, καθώς σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού στην περιοχή των Εξαρχείων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άγνωστος, οπλισμένος με Καλάσνικοφ, άνοιξε πυρ κατά ομάδας 4 έως 5 ατόμων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ένας 35χρονος, πιθανότατα αλβανικής καταγωγής. Ο άνδρας διακομίστηκε με τραύματα στον Μυρό και στην Κοιλιακή χώρα, στο νοσοκομείο Ελπής, όπου κατέληξε. Το Ζούγκλα.gr επικοινώνησε με τον ιατρό που παρέλαβε τον νεαρό, ο οποίος μας ενημέρωσε πως το θύμα δέχθηκε συνολικά 8 σφαίρες, ενώ πάνω του δεν βρέθηκε κάποιο έγγραφο για να γίνει η ταυτοποίηση. Όλο το ρεπορτάζ στο Ζούγκλα.gr. Να καθησυχάσει το Ισραήλ για την προκαταρκτική συμφωνία με το Ιράν, αποπειράθηκε εκ νέου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, σε επικοινωνία του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, διαβεβαιώνοντάς τον για την πρόθεση της Ουάσιγκτον να ξεκινήσει άμεσα διαβουλεύσεις με το Ισραήλ για τα επόμενα στάδια της διαπραγμάτευσης. Με τη συμφωνία στη Γενέβη, στην οποία ο Νετανιάχου αντέδρασε με εμφανή δυσαρέσκεια, το Ισραήλ βρίσκεται στο περιθώριο κινήσεών του, αρκετά περιορισμένο απέναντι στην Τεχεράνη. Και τώρα λίγα λόγια για τον καιρό. Βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, με το φαινόμενο να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και ένταση στη Δυτική Ελλάδα, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού. Παροδικές χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά από τη Στερεά και βορειότερα, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της βορειοδυτικής χώρας. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Από εμάς, καλημέρα σας.